καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βιντεάκι μου. Στο σημερινό βίντεο ξεκινάμε διατροφή. Είναι Δευτέρα σήμερα. Έλεγα ότι κάποια Δευτέρα θα ξεκινήσω διατροφή. Ήρθε αυτή η Δευτέρα. Νομίζω ότι είναι ό,τι πρέπει και αν μας κάνει και λίγο καλό καιρό θα μπορώ να βγαίνω και για περπάτημα. Εμάς εδώ ακόμα βρέχει. Δεν ξέρω εσείς εκεί που μένετε πώς είναι ο καιρός. Εμάς εδώ βρέχει κάθε μέρα, τώρα 3-4 μέρες και παραπάνω. Όπως θα είδατε, άργησα χθες να ανεβάσω το βίντεο, γιατί είχα θέμα με το ίντερνετ. Δεν ξέρω, γιατί είχε κολλήσει στο 28% στην αρχή, μπορεί για μία ώρα, δεν ξέρω γιατί. Και μετά άρχισε να παίρνει μπροστά και μου έβγαλε στο 42%, 47% ότι θέλει ακόμα άλλες 3 ώρες. Και ήτανε 11 η ώρα το βράδυ. Και έβαλε ξυπνητήρι κατά τις 2.30 για να σηκωθώ να το δημοσιεύσω. Ξύπνησα εγώ πιο νωρίς από μόνη μου και είχε ανεβεί και το δημοσίευσα. Κοιμήθηκε κατευθείαν. Έφαγα το πρωινό μου όπως θα είδατε. Μετά από 3 ώρες θα φάω το φρούτο μου. Θα δω τι φρούτα έχω. Πρέπει να έχω ακτινίδιο και σταφύλι. Και μετά είναι το μεσημεριανό. Το μεσημεριανό που θα είναι κουνέλι κοκκινιστό με μακαρόνι ολικής. Πολύ ωραίο, από τα αγαπημένα μου φαγητά όταν έκανα την διατροφή. Θα δείτε σήμερα όλη μέρα τι θα φάω. Δεν έχω πάρα πολλές δουλειές να κάνω στο σπίτι, γιατί το έχω παραμελήσει τώρα 2 μέρες και γίνεται χαμός. Οπότε πρέπει να κάνω κάποιες δουλειές σήμερα και πρέπει και να ψήσω κιόλας, αλλά θα ψήσω, πρέπει να υπολογίσω τι ώρα βγαίνει το μεσημεριανό. Βγαίνει 2 η ώρα, άρα εγώ πρέπει να αρχίζω να ψήνω κατά τις 12.30 η ώρα, να αρχίζω να ψήνω το φαγητό μου. Το κουνέλι βασικά, το μακαρόνι θα τα ψήσω τελευταία στιγμή. Οπότε πάμε να κάνουμε δουλειές, να μαζέψω όλο το σπίτι. Επειδή με ρωτήσατε κάποιες κοπέλες για αυτό που ψέκασα στην κουζίνα, πρέπει να ήταν στο πρώτο βίντεο, δεν θυμάμαι, σε κάποιο βίντεο, είναι αυτό εδώ. Το έχω πάρει από τα Lidl. Λέει 4-1, απολύμαρση και καθαριότητα που διαρκεί, είναι απολυματικό, μικροβιοκτόνο, γράφει πάνω. Σκουπίζω όλες τις επιφάνειες στο σπίτι. Όπως βλέπετε το χρησιμοποιώ αρκετά, δεν το έχω πάρα πολύ καιρό και το χρησιμοποιώ πιο πολύ στην κουζίνα. Να πάτε να το πάρετε, έχει λίγη έντονη μυρωδιά, αλλά νομίζω ότι κάνει δουλειά. Κάτσω τώρα να φάω το φρουτάκι μου. Έκανα όλες τις δουλειές του σπιτιού. Τελείωσε ευτυχώς. Έβαλα πλυντήριο, σουγκάρισα όλο το σπίτι, το σκούπισα και είναι έτοιμο για να ξαναγίνει πάλι χάλια. Δεν μπορώ με αυτό το σπίτι. Δηλαδή, έχω βαρεθεί ώρες και φορές. Μου έρχεται να πω ότι δεν πάει άλλο. Έχω βαρεθεί. Βαρέθηκα, θα τα αφήσω όπως είναι. Αλλά δεν το παθαίνετε κι εσείς αυτό όταν καθαρίζετε το σπίτι. Το βλέπετε όλα τακτοποιημένα, καθαρά. Είστε καθαροί κι εσείς. Και ήρεμη. Εγώ αυτό έχω πάθει τώρα. Δεν ξέρω. Αυτό το συνέστημα μου βγαίνει εμένα. Έκοψα σταφύλι και ακτινίδιο. Και αύριο θα σας δείξω τα ρούχα. Και περιμένω άλλο ένα δέμα από... Είναι κάτι γυάλινα
κάτι γυάλινα μπολ που θα σας πω αν μου έρθουν αύριο γιατί τα πήρα και περιμένω, από τα Ζάρα περιμένω μία παπλωματοθήκη και μαξιλαροθήκες και δεν θυμάμαι τι άλλο. Οπότε αν έρθουν αύριο αυτά θα είναι τέλεια γιατί θα σας δείξω και τα ρούχα μαζί, όλες τις αγορές που έχω κάνει. Οπότε θα το αφήσω για αύριο αυτό, μήπως και μου έρθουνε, γιατί μου ήρθε κάποιο μήνυμα στο κινητό μου, τώρα θα έρθουνε σήμερα, αύριο δεν γνωρίζω. Οπότε σήμερα θα πλύνουν τα πινέλα οπωσδήποτε, γιατί έχω και πολλά και πρέπει να πληθούν. Αυτά, οπότε τρώω το φρουτάκι μου και τα λέμε σε λίγο που θα πλύνουμε τα πινέλα μαζί. 5 minutes later. Λοιπόν, βρισκόμαστε στο μπάνιο μου, έχω φέρει τα πινέλα. Γενικά έχω, πιστεύω αρκετά, τότε δεν είμαι επαγγελματίας, άρα νομίζω ότι είναι αρκετά. Τέλος πάντων, θα σας δείξω πώς το πλένω εγώ. Είναι αυτά εδώ τα πινέλα μου. Και θα σας πω εγώ τον τρόπο που τα πλένω. Αυτό που ακούστηκε είναι το άρωμα που έχω στο μπάνιο, το σπρέι. Νομίζω ότι το σωστό είναι να τα πλένουμε μετά από κάθε χρήση, ειδικά αν χρησιμοποιούμε καλλυτικά που είναι υγρά, δηλαδή όπως είναι το make-up ή concealer ή κραγιόν. Έχω πάρει αυτό εδώ. Βλέπετε ότι έχει κάποια μπαλάκια, πώς να το πω. Και το τρίβω πάνω εδώ πέρα το πινέλο και καθαρίζει. Το είχα βρει, αν δεν κάνω λάθος, στον ΑΒ. Και αυτό υποτίθεται ότι είναι σουβέρ. Αλλά εμένα μου άρεσε για να πλύνω τα πινέλα μου και πήρα ένα, είναι σιλικόνη και τα πλύνω πάνω εδώ και με βολεύει. Χρησιμοποιώ σαπουνάκι για τα χέρια. Τρίβω το πινέλο εδώ πάνω ενώ τρέχει το νερό και τα πλύνω και με αυτόν τον τρόπο. Νομίζω ότι πιο πολύ τα καθαρίζει αυτό και βάζω και λίγη μαλακτική για να είναι πιο μαλακή η τρίχα. Θα τα πλύνω άμα είναι το σαπουνάκι καλύτερα. Μυρίζει και πάρα πολύ ωραία. Αυτά τα φτιάχνει και μία θεία μου που σας είχα πει ότι είχα πάει το καλοκαίρι στο σπίτι της και κάτσαμε όλη μέρα και μου τα έχει δώσει αυτή, οπότε θα τα πλύνω με αυτό εδώ να το δοκιμάσω. Θα αφήσω το φέρι, είναι και λίγο, μην μου τελειώσει. Οπότε θα χρησιμοποιήσω το σαπουνάκι και μπορεί να χρησιμοποιήσω και αυτό να δείτε πώς τα καθαρίζω με αυτόν τον τρόπο. Γιατί νομίζω μαζεύουν μύκη, πιστεύω εγώ. Πάμε να ξεκινήσουμε να τα καθαρίσουμε και να δείτε μετά και πώς τα στεγνώνω. Εντάξει, δεν χρειαζόταν να σας δείξω πώς τα πλένω όλα, απλά ήθελα να σας δείξω τον τρόπο που τα πλένω εγώ και με τι τα πλένω. Τα έχω αφήσει όλα εδώ όπως βλέπετε, με αυτόν τον τρόπο, για να στραγγίξουν. Όχι έτσι, διότι μπορεί να μπει το νερό μέσα εδώ στο πλαστικό, στην κόλλα και να χαλάσει το πινέλο. Το καλύτερο ήταν έτσι, αλλά δεν έχω κάποιο τρόπο να τα βάλω έτσι, ώστε να φύγει όλο το νερό προς τα κάτω. Και αν έχω αναμένο και το καλοριφέρ, δεν ξέρω αν είναι σωστό, τα βάζω ξαπλωτά πάνω στο καλοριφέρ και στεγνώνουν πολύ γρήγορα. Δεν ξέρω όμως αν είναι σωστό ή αν υπάρχει περίπτωση να ξεκολλήσει κάτι. Δεν γνωρίζω. Ένα κουταλάκι του γλυκού ελαιόλαδο στην μερίδα. Εγώ θα ψήσω ένα ολόκληρο κουνέλι για μένα και τον Κωστή και θα το φάμε το ίδιο φαγητό και το βράδυ. Οπότε θα υπολογίσω πάνω κάτω, καλύτερα να βάλω πιο λίγο παρά να βάλω πιο πολύ. Οπότε θα βάλω 4 κουταλάκια, 2 μερίδες εμένα και 2 του Κωστή. Άντε θα βάλω 5 γιατί είναι πολύ το κουνέλι. 5 κουταλάκια του γλυκού. Σχεδόν τίποτα. Thank you.
έσκασε. Μπορώ να κάνω διατροφή, αλλά οι μερίδες που μου έχει γράψει είναι ούτε μικρές, αλλά ούτε και μεγάλες. Χορταίνω ακριβώς. Αυτό που ακούτε είναι το στεγονατήριο. Απλά σας το λέω. Το βραδινό μου θα είναι ακριβώς το ίδιο. Η ίδια μερίδα που έφαγα και το μεσημέρι. Και απλά έχω το απόγευμα ακόμα ένα φρούτο. Και έχω ακόμα να φάω το βραδινό. Και έχω να φάω ακόμα το απογευματινό φρούτο. Το βραδινό μου φαγητό που είναι ακριβώς το ίδιο, η ίδια μερίδα με σαλάτα πάλι. Και ένα βραδινό φρούτο. Ένα φρούτο. Αν δεν θέλω να φάω φρούτο, μου έχει πει ότι μπορώ να πίνω ένα φυσικό χυμό μισό ποτήρι. Ένα φυσιολογικό ποτήρι, όχι τεράστιο. Τι άλλο να σας πω για τη διατροφή, δεν ξέρω. Γράψτε μου από κάτω ό,τι θέλετε να με ρωτήσετε. Το βίντεο που γυρίζω τώρα την Δευτέρα θα το δείτε την Τρίτη. Το βίντεο που θα γυρίζω την Τρίτη θα το βλέπετε την Τετάρτη. Απαντήστε μου κάτω τα σχόλια, αν θέλετε να το κάνω έτσι. Νομίζω ότι είναι πολύ καλύτερα γιατί θα μπορώ να επεξεργάζομαι τα βίντεο. Θα κάνω πιο ωραία, εννοείται. Και να γυρίσω και πιο μεγάλα βίντεο, αντί να είναι 8 με 10 λεπτά. Που θα τα έχω όλο το βράδυ να ανεβαίνουν και το πρωί που θα σηκώνουμε θα είναι έτοιμα να τα ανεβάζω. Γράψτε μου κάτω από τα σχόλια, είναι πολύ σημαντικό να ξέρω. Αυτά, δεν ξέρω τι άλλο να σας πω. Γράψτε μου από κάτω από τα σχόλια ό,τι θέλετε. Αν θέλετε να μάθετε κάτι για τη διατροφή, να μου σχολιάσετε από κάτω, να μου στείλετε και προσωπικό μήνυμα στο Instagram ή στο Facebook. Και αύριο θα έχουμε βιντεάρα haul. Ήρθε το δερματάκι, δείτε εδώ. Βλέπετε, είναι εκεί και περιμένει. Πολύ μεγάλο δέμα. Οπότε αύριο το βίντεο θα είναι πολύ ενδιαφέρον. Θα έχει haul, πολύ μεγάλο haul. Δεν μου ήρθαν τα μπόρτα γυάλινα που σας είπα. Δεν ξέρω γιατί και πού βρίσκονται. Αλλά θα σας δείξω τα ρούχα. Άρα εμείς θα τα πούμε αύριο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας αγαπώ πολύ. Φιλιά πολλά. Γεια σας.